playing at my house, my house. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Postal Alternative. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Arctic Monkeys, οι οποίοι έχουν νέα κυκλοφορία αλλά και πάρα πολύ ωραία συναυλιακά νέα, τα οποία έχουν επίσης και οι Pixies, που όμως κάναν κάποιες μικρές αναδιατάξεις μέσα στο συγκρότημα. Έχουμε νέα και από τον Nick Cave και τους Bad Seeds και θα μιλήσουμε και για τη συναυλία των Dumb Dumb Girls που έρχεται σε μία εβδομάδα από τώρα στο Ant Club. Προς το παρόν όμως να πούμε ότι η Daft Punk κυκλοφόρησε ένα μικρό preview από το Instant Crush, το νέο τους single, το οποίο έχει στο βίντεο τον Julian Casablanca στον Strokes. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του στο Facebook για να δείτε κάποια μικρά steals από το συγκεκριμένο. Θα περάσουμε να τους δούμε εμείς τώρα στο Lose Yourself to Dance και ερχόμαστε σε λίγο. Οι Arctic Monkeys πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το νέο τους βίντεο για το One for the Road, το οποίο σαν single θα κυκλοφορήσει σε 7 ίντσες σε μερικές ημέρες από τώρα. Να πούμε ότι σαν B-side το συγκεκριμένο έχει το You're So Dark, αυτό είναι λοιπόν το νέο τους, το φρέσκο τους κομμάτι, γιατί το άλμπουμ το έχουμε λιώσει αρκετά φέτος μες στη χρονιά. Το άλμπουμ το AM, το οποίο βγήκε και νούμερο 1 άλμπουμ της χρονιάς από το NME. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί, του είχαν βάλει και μια εξωφρενική βαθμολογία 10 στα 10. Okay, και εμένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολική η συγκεκριμένη βαθμολογία. Λοιπόν, ανακοινώθηκε εκτός από το Optimus Alive Festival της Πορτογαλίας, το οποίο θα είναι headliners οι Arctic Monkeys, ότι θα βρίσκονται και στο Rock Berchter στο Βέλγιο φέτος, και αυτό είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, στο οποίο θα βρεθούν και οι Pixies, θα βρεθούν και οι Franz Ferdinand και πάρα πάρα πολλοί άλλοι. Ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα τώρα μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Θα περάσουμε εμείς να δούμε τώρα το αγαπημένο συγκρότημα στο One for the Road και επιστρέφουμε. Για να συνοδέψουν το LP που έβγαλα μέσα στη χρονιά, το Push the Sky Away, ο Nick Cave και οι Bad Seeds μοιράστηκαν μαζί μας μια live performance του κομματιού του, το οποίο αναφέρεται κάπως στη Miley Cyrus, το Higgs Boson Blues. Το συγκεκριμένο τραβήχτηκε στο Ανατολικό Λονδίνο και συγκνοθετήθηκε από τον Ian Forsyth και την Jane Pollard. Να πούμε ότι οι ίδιοι σκηνοθέτες είναι πίσω και από το ντοκιμαντέρ το οποίο έκανε ο Nick Cave μέσα σε αυτόν τον καιρό που μας πέρασε, το 20,000 Days on Earth, το οποίο θα παίξει και στο Sundance Film Festival, και ουσιαστικά δείχνει 24 ώρες τη ζωή του Nick Cave και το μέρος όλο αυτό της δημιουργικής διαδικασίας που ακολουθεί. Να πούμε ότι φυσικά κυκλοφόρησαν τώρα έναν live δίσκο ο Nick Cave και οι Bad Seeds και εμείς θα τους δούμε τώρα σε ένα αγαπημένο κομμάτι και επιστρέφουμε σε λίγο. Και είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν και θα αναφερθούμε στους Pixies, οι οποίοι θα παίξουν και αυτοί στο Rock Berchter, όπως σας είπα πριν όταν μιλούσαμε για τους Arctic Monkeys. Έχασα λοιπόν την μπασίστριά τους, την Kim, η οποία ήταν μάλλον η δεύτερη Kim που ήταν στην μπάντα στην συγκεκριμένη θέση. Είδα πάρα πολλές έρευνες στο ίντερνετ σχετικά με το ποια θα έπρεπε να είναι η επόμενη μπασίστρια. Αρκετοί λέγανε Kim Kardashian. Δήλωσαν ότι, βασικά μάθαμε ότι η προηγούμενη μπασίστριά τους, η Kim Deal, είχε αφήσει την μπάντα ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ τα νέα δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Και μάλλον υπάρχει κάτι με τη συγκεκριμένη θέση σε αυτό το συγκρότημα για να φεύγουν έτσι εύκολα οι μπασίστριές τους. Θα περάσουμε τώρα εμείς να δούμε τους Pixies στο Here Comes Your Man και ερχόμαστε πάλι για μια τελευταία φορά. Και για να κλείσουμε το σημερινό Postal Alternative, να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, σε μία εβδομάδα από τώρα, οι Dumb Dumb Girls έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα είμαστε και εμείς εκεί βεβαίως για να τους μιλήσουμε στο Ant Club Σολομού 1315 στα Εξάρχεια, με opening act τους Velvoids. Να πούμε ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από την κυκλοφορία του debut των Dumb Dumb Girls, το I Will Be, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα από την Sub Pop, και το δεύτερο άλμπουμ τους ήταν το Only in Dreams, από το οποίο θα κλείσουμε με το Bedroom Eyes. Αυτή τη στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι το συγκρότημα ετοιμάζει να κυκλοφορήσει και το τρίτο άλμπουμ του, το Too True, και θα τα πούμε πάλι σε μία εβδομάδα από τώρα με πάρα πάρα πολλά νέα. Φιλάκια πολλά!